Καταρχήν είναι σαφές ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μια άνοδο. Έχει άνοδο. Η οποία μπορεί να, από ό,τι φαίνεται, είναι 2%. Δηλαδή, για να το εξηγήσω, 2 στους 100 Έλληνες. Και δείχνει ότι παραπάνω, μπορεί να πάει και στο 7. Γιατί, γιατί είναι 6,8, ναι, και είναι όσο έξω, ενσωματώνονται, πιστεύω ότι θα ενσωματώνονται αργότερα οι μεγάλες πόλεις. Αθήνα, Πειραιάς και λοιπά. Δηλαδή, ναι, που εκεί έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό, ναι, και είμαστε τρίτο κόμμα. Σίγουρα δηλαδή. Αυτό σας το λέω. Αυτό δείχνει ότι μέσα σε ένα κλίμα πόλωσης αυτά και λοιπά, μόνοι εναντίον όλων, τελικά έχουμε μία σαφή άνοδο που θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη, πιστεύουμε. Τώρα θα ήθελα να σας πω κάτι για αυτό το συζήτηση που γίνεται για τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Επειδή έχουν κοινά προγράμματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στα στρατηγικά θέματα, συνήθως η διεθνής εμπειρία το λέει, ο λαός αρχίσαμε προτιμάει, και έχουμε ακυρώσεις εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα τα λέω όλα απόψε το καθίστε βράδυ. Να το πω τώρα. Αρχίσαμε και, όχι, έχει σημασία αυτό που λέω και σας δίνω αμέσως το λόγο. Αρχίσαν και ακυρώνουν κορυφαίοι υπουργοί του, πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφαίοι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είχαν κλείσει εδώ να έρθουν και του οποίου φιλοξενήσαμε κατά κόρον το τελευταίο διάστημα, μας ακυρώνουν και πάνε στο κόμμα γιατί τα πράγματα. Τα σχόλια που έκανα στον κύριο Παπά και. Ναι. Μου γράφει εδώ, ναι, ο συγκεκριμένος που ακύρωσε, δεν μπορώ να έρθω, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ο ερμός δεν κόβεται. Δεν μπορεί να κόψει τον ερμό, αλλά μου κόβεται όμως τη συνέχεια. Ελάτε, κύριε Παφίλη. Λέω λοιπόν ότι η διεθνής εμπειρία γενικότερα λέει ότι όταν κάποια κόμματα, ανεξάρτητα πώς ονομάζονται, έχουν κοινά προγράμματα, εννοώ στα στρατηγικά θέματα. Συγχωρείτε, βγήκε και ο χάρτης, κόσμος, δείτε το χάρτη. Αφήστε το τώρα, ο κόσμος. Κύριε Παφίλη, προηγούνται τα αποτελέσματα. Πόσες φορές να το πω. Δύο φορές με κόψατε. Δεν πειράζει, και τέσσερις. Προηγούνται τα αποτελέσματα. Όταν έχουμε προεκλογικές εκπομπές, πρωταγωνιστείτε εσείς. Τώρα πρωταγωνιστούν τα αποτελέσματα, οι πολίτες. Λοιπόν, δείτε το χάρτη. Δείτε το χάρτη. Είναι αληθινός ο χάρτης. Ο χάρτης είναι αληθινός. Ελάτε. Μόνο λέω λοιπόν, και επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, ότι η διεθνής εμπειρία δείχνει, είναι μήτρη της μαθήσεως, δείχνει ότι όταν κάποια κόμματα έχουν ίδιο πρόγραμμα, δεν λέμε ακριβώς φωτοτυπία, αλλά έχουν στρατηγικά θέματα, συνήθως ο κόσμος προτιμάει το αυθεντικό. Και ονοώ νοήτο για το τι έχει γίνει. Καταλαβαίνει κανένας. Πήγαν στο original. Λέμε. Αυτό κάνουν. Μα αυτό είναι διεθνής εμπειρία, δεν είναι. Και αυτό επιβεβαιώνει τη δική μας θέση, ότι έχουν κοινό πρόγραμμα και ότι μπορεί να γίνει κυβέρνηση αύριο το πρωί. Δεν υπάρχουν δηλαδή στρατηγικές διαφορές. Θα μας πει ο κύριος Πλεύρης. Απλά, επειδή μπορεί να γίνει κυβέρνηση, και είναι εύκολο, φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνει και ο μέσος Έλληνας. Δηλαδή δεν μπορεί κόμματα που τα 4 χρόνια που υπήρχε Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων και το ΠΑΣΟΚ το 70%. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινή βάση πέρα από τα μνημόνια, τη συμφωνία στο Ταμείο Ανάκαμψης, Σύμφωνο Σταθερότητας, στην Πράσινη Μετάβαση κλπ. Κλπ. Εμείς λοιπόν ήμασταν απέναντι σε όλα αυτά, γιατί το μόνο διαφορετικό που υπάρχει είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Που έχουμε κριτήριο τα λαϊκά συμφέροντα και λέμε, ευχαριστώντας τον κόσμο και απευθυνόμενοι και σε αυτούς που την τελευταία στιγμή ίσως δεν μας ψήφισαν, ότι τώρα πρέπει να δυναμώσουν ακόμα πιο πολύ. Ενώπιση των δεύτερων εκλογών. Ή στις δεύτερες αν γίνουν, ας βάλουμε και ένα αν. Αλλά κυρίως να το δυναμώσουν για να μπορέσει ο λαός να έχει αντιπολίτευση. Και μόνο αντιπολίτευση μπορεί να κάνει.